θες να κάνουμε σήμερα? Δεν ξέρω. Νομίζω η μαμά μου θα βγει, κάπου θα πάει, οπότε ό,τι θέλεις. Έχεις όρεξη να παίξουμε κανένα παιχνίδι? Εδώ στο τάμπλετ? Όχι, ξέρεις τι. Δεν έχω καμία όρεξη γι' αυτό. Μα δεν καταλαβαίνω. Πάντως σου άρεσε. Ω, τέλος πάντων. Αλέξανδρε, Αλέξανδρε! Ξέρεις τι θα κάνουμε σήμερα? Λέω να πάμε στην παιδική χαρά. Όχι, 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 δεν θέλω καθόλου. Αγάπη μου, τι είναι αυτό που λες? Δεν μπορώ καθόλου σήμερα, συγγνώμη, δεν έχω χρόνο. Νομίζω θα πρέπει να πας μόνη σου. Ωχ, χαμάμ πια, μα δεν θέλω να πάω μόνη μου. Επίσης, πρέπει να πάρουμε και πράγματα για τα παιδιά. Τέλος πάντων, θα το πω στα παιδιά. Θα πάρω τα παιδιά μαζί. Ναι, ναι, πολύ καλή ιδέα. Δεν νομίζω να συμφωνήσουν ποτέ. Δεν καταλαβαίνω, είμαι η μαμά τους και φυσικά θα κάνουν ό,τι τους πω. Λοιπόν, παιδιά. Όχι, όχι, ακούσαμε. Ακούσαμε, τα μπαμπά. Όχι, όχι, δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε να έρθουμε μαζί. Α, τι πράγματα είναι αυτά? Φυσικά και θα έρθετε. Θα είμαι όλοι μαζί για ψώνια. Μαμά, όχι, δεν είναι δίκαιο. Σε παρακαλώ να μην πάμε. Μπορώ να μείνω εδώ? Μπορείς να πας μόνη σου ή να πάρεις την αίμα μόνο? Όχι, 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 δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, πήγαινε ετοιμάσου. Ω, αμάβια. Έμα, σειρά σου. Δεν ξέρω τι να πω. Να μην πεις τίποτα. Λοιπόν, ετοιμάσου να φύγουμε, θα πάμε στο εμπορικό κέντρο. Ω, μα αυτό δεν είναι καθόλου δίκαιο. Θέλουμε να παίξουμε. Θα περάσουμε μια χαρά τέλεια στο εμπορικό κέντρο. Θα πάρουμε και παγωτό. Εντάξει. Λοιπόν, μαμά, εγώ φεύγω. Έχω ραντεβού με τον Φίλιππο. Α, όχι, δεν είναι δίκαιο. Γιατί να φύγει η Άννα? Όχι, δεν είναι καθόλου δίκαιο. Έχω ραντεβού, παιδιά. Έχουμε συμφωνήσει από πριν. Ω, δεν νομίζω, μικρή μου. Θα έρθεις για εσύ μαζί μας στο εμπορικό κέντρο. Θα είμαι όλοι μαζί για ψώνια. Τι? Όχι, όχι, δεν είναι σωστό. Μαμά, δεν μπορώ να σου πω όχι. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα καλύτερα. Γεια σας. Να περάσετε όμορφα. Λοιπόν, είπαμε, θα πάρουμε και παγωτό. Θα είναι ωραία, θα δείτε. Θα είναι πάρα πολύ διασκεδαστικά. Ναι, ναι, εγώ φεύγω. Λοιπόν, γεια σας τελικά. Πάω στο σπίτι μου. Έχω διάβασμα. Ω, αυτό δεν είναι καθόλου δίκαιο. Αυτός γλίτωσε. Λοιπόν, ετοιμαστείτε για να φύγουμε. Άντε. Ω, μα τι θα κάνουμε? Αμά πια. Δεν έχω καμία όρεξη. Είναι τόσο βαρετά. Ναι, είναι πάρα πολύ. Και για μένα ειδικά, εγώ δεν ξέρω να ψωνίζω και δεν θέλω κιόλας. Ναι, γιατί θέλω εγώ. Ω, καλά, θα βρούμε κάτι να κάνουμε εκεί, εντάξει. Έχει διάφορα πράγματα. Τέλος πάντων, πρέπει να καταστρώσουμε ένα σχέδιο. Ναι, μπράβο, πρέπει να καταστρώσουμε ένα σχέδιο, να μην μας ξαναπάρει ποτέ μαζί της. Τι κοιτάς εμένα? Όλο εγώ σκέφτομαι τα σχέδια. Τώρα είναι η σειρά σου. Έμα, μήπως θα σχέσεις να σκέφτεσαι εσύ κάτι? Δεν ξέρω τι. Δεν θέλω να πάω πουθενά, θέλω να κάτσω εδώ. Έχει και παιδικά σε λίγο. Καλά, καλά, ηρέμησε. Αχ, τέλος πάντων, τι να κάνουμε? Μια μέρα είναι, έλα, θα περάσει. Λοιπόν, παιδιά, έτοιμοι? Πάω να πάρω την τσάντα μου και να φύγουμε. Ναι, ναι, είμαστε έτοιμοι, ναι. Θα είναι πολύ ωραία. Ω, παιδιά, τι ωραία θα περάσετε. Εσύ να μην γελάς καθόλου. Δεν είναι δίκαιο. Ναι, δεν είναι καθόλου δίκαιο, επειδή είσαι μπαμπάς, δηλαδή να μην πηγαίνεις τέτοια πράγματα. Ναι, είσαι πάρα πολύ τυχερός, μπαμπά, που είσαι μπαμπάς και δεν είσαι παιδί. Ναι, υποθέτω είμαι τυχερός που είμαι μπαμπάς. Να περάσετε όμορφα. Ω, αμάμκια. Με νευριάζει πάρα πολύ αυτός ο μπαμπάς όταν κάνει έτσι. Λοιπόν, φεύγουμε. Γεια σου, αγάπη μου. Πάμε, παιδιά. Μα τι γίνεται εδώ? Τι είναι όλα αυτά? Δεν το πιστεύω. Είναι τέλεια εδώ. Πω πω, δεν είχα ιδέα ότι γίνεται όλα αυτά. Κοίτα, είναι όλοι οι φίλοι μας εδώ. Όλο το σχολείο. Είναι και η δήμαρχος, είναι και εδώ. Ο διευθυντής, είναι όλοι. Wow, κοίτα, είναι όλο το Playmobil εδώ. Όλοι οι πόλοι, το Playmobil είναι εδώ. Καλώς ορίσατε στο παιχνίδι μας «Μην διαλέξεις τη λάθος πόρτα».
ποιος θα κερδίσει το μεγάλο έπαθλο. Τι έπαθλο, τι είναι αυτό, πώς θα ψωνίσουμε τώρα. Μαμά. Μετά, μπορούμε να ψωνίσουμε μετά. Κοίτα τι ωραία είναι, όλοι είναι εδώ. Κοίτα, ο Φίλιππος, Φίλιππε, γεια σου. Άνα, έλα, εδώ, έλα να κάτσεις. Έλα, έχει θέση εδώ, γι' αυτό ήθελα να συναντηθούμε. Μα δεν ήξερα τι έχει αυτό το παιχνίδι εδώ πέρα σήμερα. Και δεν ξέρω και τι παιχνίδι είναι. Ω, μην ανησυχείς, ξαδερφούλα, λοιπόν, είναι ένα καταπληκτικό παιχνίδι. Πρέπει να διαλέξεις 3 φορές τη σωστή πόρτα. Αλλιώς χάνεις. Τέλεια, θέλω κι εμείς να παίξουμε. Ωχ, πάνε τα ψώνια μου σήμερα. Τέλος πάντων, εντάξει. Ωραία, λοιπόν. Ω, μαμά, μην ανησυχείς, θα ψωνίσουμε μετά. Αλήθεια. Θα πάμε μετά, κοίταξε τι ωραία είναι. Λοιπόν, μήπως έχουμε τον πρώτο διαγωνιζόμενο για σήμερα. Έχουμε 2 πόρτες. Πρέπει να διαλέξετε τη σωστή πόρτα 3 φορές. Όποιος κερδίσει και διαλέξει τις 3 σωστές πόρτες, θα κερδίσει το μεγάλο έπαθλο. Ποιος θα είναι τυχερός? Εγώ, θέλω εγώ να πάω πρώτος. Αγάπη μου, λες να κερδίσεις το μεγάλο έπαθλο, θα είναι τέλειο αυτό. Ναι, είμαι σίγουρος. Πάμε. Εγώ θα έρθω. Εγώ σας παρακαλώ. Πω, θα είναι τέλειο. Για να δούμε θα κερδίσει. Λοιπόν, θα διαλέξω αυτή την πόρτα. Για να δούμε θα είναι η σωστή. Έχω ένα καλό προαίσθημα. Είσαι έτοιμος λοιπόν. Έχεις επιλέξει ποια πόρτα θα ανοίξεις. Για να δούμε. Τι λες να γίνει. Μάλλον έχασες. Όχι, ω Θεέ μου. Ανατριχιαστικό. Όχι. Λοιπόν, μάλλον έχασες, αγαπητέ μου. Ήταν τόσο αστείο αυτό. Όχι, θέλω να φύγω. Αυτό είναι πάρα πολύ χάλια. Όχι, θα βλέπω εφιάλτες για μια ζωή. Wow, ήταν πάρα πολύ αστείο αυτό. Πω, τρομακτικό, ε. Θες να συμμετέχουμε? Όχι. Εγώ θα είμαι η επόμενη, εγώ. Πολύ καλά, μικρό μου κοριτσάκι. Βεβαίως, για έλα εδώ. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, σας ξέρω, βεβαίως ξέρω, σας βλέπω συνέχεια και νομίζω ότι μπορώ να κερδίσω. Θα διαλέξω αυτή την πόρτα. Αυτή ήταν πριν που ήταν η λάθος, οπότε μάλλον τώρα θα είναι η σωστή. Όχι, έκανα λάθος. Ω Θεέ μου. Είναι τόσο αστείο. Τρόμαξε τόσο πολύ. Είναι τέλειο αυτό. Ναι, έχει πάρα πολύ πλάκα. Αυτά τα ανατριχιαστικά πράγματα είναι τόσο αστεία. Μαμά, μπορούμε να συμμετέχουμε εμείς. Και αν κερδίσουμε, θα σου δώσουμε τώρα ό,τι είναι για να πας για ψώνια. Μετά θα είμαι αλήθεια. Αγάπη μου, ναι, αλλά νομίζω κοίταξε. Είναι ήδη ο επόμενος εκεί. Είναι πολύ αργά. Μετά ίσως. Ω, για να δούμε. Ω, φοίδια. Όχι, ένα φίδι. Ένα φίδι, γρήγορα πίσω. Πάω πίσω στο αστυνομικό κέντρο. Γρήγορα, στο αστυνομικό τμήμα. Μην ανησυχείτε, δεν είναι δηλητηριώδες. Δεν σταματάει να τρέχει. Γρήγορα, μακριά από εδώ. Μάλιστα, μάλλον ήταν πολύ τρομακτικό για αυτόν. Λοιπόν, ποιος θα είναι ο επόμενος? Μαμά, σε παρακαλώ, εμείς. Εντάξει, εδώ, αυτά τα 2 μικρούλικα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, είστε έτοιμοι, μικρά μου? Ναι, είμαστε πανέτοιμοι. Θα κερδίσουμε, το ξέρω. Πάρα πολύ ωραία. Χαίρομαι, μεγάλη αυτοπεποίθηση. Λοιπόν, για να δούμε. Ξεκινάμε. Ποια πόρτα λέτε να διαλέξετε? Αυτά είναι τα εγγονάκια μου. Τι ωραία. Θα κερδίσουν σίγουρα, για να δω. Θα έχει πλάκα. Λες να κερδίσει αλήθεια ο Αλέξανδρος. Λοιπόν, Έμα, ποια πόρτα λες να βγάλουμε? Εγώ λέω την μπλε. Εσύ τι λες? Δεν ξέρω ποια είναι μπλε ακριβώς η πόρτα, οπότε και εγώ λέω την μπλε. Αφού λες μπλε. Εγώ νομίζω και οι 2 μπλε είναι. Εντάξει, λοιπόν. Ένα σκυλάκι! Σίγουρα αυτό είναι καλό, Πολύ σωστά, διαλέξατε τη σωστή πόρτα.
Μπράβο τα εγγονάκια μου, μπράβο τους, μπράβο τους. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Η αγωνία μεγαλώνει. Την μπλε, Έμα, διάλεξε την μπλε πάλι. Η μπλε θα είναι η σωστή. Έμα, λες να έχει δίκιο ο φίλος σου ο Μαλίκ, να είναι η μπλε η σωστή? Ναι, έχει πάντα δίκιο ο Μαλίκ. Πολύ καλά λοιπόν, για να δούμε. Θα επιλέξουμε την μπλε πόρτα. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Είναι καλό αυτό? Αυτή είναι η Squishy mascot μας. Είναι και πάλι σωστή πόρτα. Μπράβο σας. Ζήτω, ζήτω, και πάλι τη σωστή πόρτα. Θα κερδίσουμε, το ξέρω ότι θα κερδίσουμε, στο είπα. Πάρα πολύ ωραία. Μόνο μία πόρτα έμεινε για να κερδίσεις το μεγάλο έπαθλο. Ω, λες να κερδίσουν όντως? Wow. Τώρα τι να κάνουμε? Λοιπόν, μόνο μία πόρτα έμεινε, ποια επιλέγετε, πείτε μου. Θα επιλέξουμε την κόκκινη. Εγώ έχω κόκκινα μαλλιά, η Έμα έχει κόκκινα μαλλιά, οπότε την κόκκινη πόρτα. Ναι, ναι, πολύ καλή ιδέα, κόκκινη φαίνεται καλή πόρτα. Ωραία, για να δούμε. Όχι, χάσαμε, τι αδικία, τι ατυχία. Τι λες, δεν χάσαμε, αυτή είναι η Πέπα, είναι η αγαπημένη μου και είναι τεράστια. Θα την πάρω στο σπίτι μου. Συγχαρητήρια, κερδίσατε το μεγάλο έπαθλο, μπράβο σας. Αλήθεια, κερδίσαμε αλήθεια? Μα ναι. Τέλεια, τέλεια, θα πάρω την Πέπα σπίτι μου. Είναι λίγο μεγάλη για το δωμάτιό μου, αλλά δεν πειράζει, θα είμαστε μια χαρά. Όχι, η Πέπα πρέπει να μείνει εδώ, αλλά κερδίζετε μια δωρεάν επιταγή 50 ευρώ για τα ψώνια σας. Δεν είναι δίκιο, ήθελα την Πέπα. Τι λες, τι μας νοιάζει, κερδίσαμε, ζήτω. Τα λεφτά μπορεί να τα πάρει η μαμά, αλλά εμείς κερδίσαμε.